Πολλοί λένε ότι ήδη εδώ και καιρό έχετε ξεκινήσει να συγκροτείτε και ψηφοδέλτιο και ομάδα. Είναι αλήθεια αυτό? Θα σας πω όμως κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι εγώ νιώθω υποψήφιος από την επόμενη μέρα των κάθε εκλογών. Mm-hmm. Αυτή τη φορά ενεργοποιήθηκα ως υποψήφιος μετά το Μάιο που πέρασε. Είδα κάποια πράγματα, θεωρώ ότι πρέπει να με παρών, είναι η αντίληψη. Τελικά ούτε κουράστηκε, ούτε νομίζω ότι κουράσει το Ρέθυμνο. Έχει να προσφέρει πολλά. Δεν περνάμε εύκολες περιόδους. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ εύκολη αυτή η μεταβατικότητα που κάποιοι επιδιώκουν. Θέλει και γνώση και εμπειρία και κυρίως θέλει συνεργάτες. Πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της ομάδας και όταν βλέπω μια ομάδα αραγή, χωρίς καμιά διάθεση να αποχωρήσει, είμαι υποχρεωμένος να ακούσω τη φωνή της. Κύριε Μαρινάκη, λέτε από το Μάη και μετά, ενώ μας περιγράψατε ότι συνήθως ήσασταν υποψήφιος μετά την εκλογή, δηλαδή μέχρι το Μάη και αφού είχατε διανύσει τα περίπου 2,5 χρόνια στη θητεία αυτή, δεν το είχατε αποφασίσει να εκτεθείτε και για πέμπτη φορά αρχικά ως υποψήφιος? Όχι. Για να είμαι ειλικρινής, παρόλο που εγώ πιστεύω ότι έχουμε να κουβεντιάσουμε αυτό που ζούμε τώρα και που είναι πάρα πολύ δύσκολο, πραγματικά δύσκολο. Ξέρετε, έκανα μεν πολλές θητείες, αλλά δεν έκανα καμία ήσυχη. Mm. Δηλαδή, παράλαβα ένα δήμο ο οποίος είχε οικονομικά προβλήματα. Δεν τώρα η ώρα να σχολιάσουμε γιατί, πάντως είχε έντονα. Είναι γνωστό. Και πάνω που προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε, ήταν τα μνημόνια, μετά έρθει η υγειονομική κρίση. Τώρα ζούμε μια πολύ μεγάλη ενεργειακή κρίση που κλονίζει συνθέμελα την αυτοδιοίκηση και κυρίως της ΔΕΙΑ, που συμβαίνει να είμαι πρόεδρος στην ΕΔΕΙΑ. Και θέλω να σας ρωτήσω και γι' αυτό στη συνέχεια, γιατί είχατε σημαντικά πράγματα την περασμένη εβδομάδα στην ναι, Γενική Συνέλευση. Πολύ ευχαριστώ. Εγώ απαντώσω ότι με ρωτάτε πάντοτε. Θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι πρέπει να είμαστε παρόντες και έτσι το ένιωσα. Αν ένιωθα ότι πραγματικά δεν χρειάζομαι και δεν έπρεπε να ήμουν παρόν, δεν θα ήμουν παρόν. Μάλιστα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός, ο θόκος του Δημάρχου. Είναι τιμητικός, αλλά πολύ κουραστικός και θέλει και πάρα πολλές δυνάμεις. Και κυρίως, το επαναλαμβάνω, ομάδα. Ανθρώπους που να είναι παρόντες διαρκώς. Για το Ρέθυμνο θα είναι μια περίοδος μεγάλης συνεργασίας, δηλαδή να το κάνω ξεκάθαρο. Η αντιπολίτευση θα συνεργαστεί στις εκλογές αυτές μαζί σας. Έχω σημειώσει, ας πούμε, το όνομα του Θοδωρή Νίνου. Θα είναι με το ψηφοδέλτιο το δικό σας. Το ρωτώ κάτι που διαβάζω στις παραπολιτικές στήλες του τύπου. Κοιτάτε, εγώ εκείνο που κατάφερα αυτή την περίοδο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο να λειτουργεί σε ένα πολύ πολιτισμένο περιβάλλον. Κάτι που δεν συνέβαινε παλιότερα. Mm-hmm. Και πραγματικά ο διάλογος είναι δημοκρατικός, υπεύθυνος. Ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει και κρίνεται από τους συμπολίτες μας που παρακολουθούν είτε διαζώσει στα δημοτικά συμβούλια, είτε και αργότερα από το σπίτι τους, γιατί μαγνητοσκοπούμε όλες τις συνεδριάσεις. Mm. Έχουμε αυτό το σύστημα, το βάλαμε πρώτη στην, πιστεύω και στην Ελλάδα. Εμείς πάντως ξεκινήσαμε πρώτη αυτή την πειραματική, πιλωτική εφαρμογή, η οποία είναι εξαιρετική, γιατί και σε εμάς ακόμα δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε την αυτοκριτική μας, βλέποντας πώς συμπεριφερθήκαμε σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Λέω λοιπόν ότι το κλίμα είναι πολύ πολιτισμένο. Τι θα γίνει στη συνέχεια, εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Νομίζω ότι όσοι αγαπάνε το Ρέθυμνο πρέπει να ενώσουν δυνάμεις. Εάν φυσικά τους εμπνέει ο ηγέτης και αν τους εμπνέουν και οι υπόλοιποι συνεργάτες. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει χημεία μεταξύ όλων των μελών μιας ομάδας και φυσικά μια αποδοχή του επικεφαλής. Αν θέλετε το απαντάτε, έχετε κάνει κάποιες επαφές πρώτες έτσι, μεταξύ σας? Κοιτάτε, δεν νομίζω ότι εγώ, ξέρετε, περιμένω να δω τι θέλουν εκείνοι. Είναι δεδομένο ποιος είμαι εγώ. Εκείνοι αυτή τη στιγμή είναι σε μια διαδικασία αναζήτησης. Είναι σεβαστές όλες αυτές οι διαδικασίες. Δεν θέλω ούτε να σχολιάσω, ούτε να υποτιμήσω mm-hmm. κανένα. Θεωρώ ότι όλοι κατατείνουν στο καλό του τόπου ή τουλάχιστον εκείνοι που κατατείνουν σε αυτό, ο κόσμος θα τους επιβραβεύσει. Είναι ανοιχτό ο κάθε ενδεχόμενο, λοιπόν. Ακριβώς. Την δεύτερη Κυριακή, την εκλογή του Δημάρχου, και να μην υπάρχει κανένα μπόνους,
Εγώ είχα συγκεκριμένη πρόταση τότε, την είχα πει και στον τότε υπουργό, στον κύριο Σκουρλέτη, με τον οποίο είχα μια εξαιρετική συνεργασία σε πολλά θέματα και με την ΔΕΙΑ λύσαμε πολλά θέματα. Εκεί όμως δεν ακουστήκαμε. Είχα πει ότι την πρώτη Κυριακή πρέπει να μοιραστούν, ας πούμε, το 4/5 των εδρών με αναλογικό τρόπο, αλλά αφού πάμε σε δεύτερη Κυριακή, ο Δήμαρχος πρέπει να πάρει ένα μπόνους. Γιατί έχει πλέον μια επιβεβαίωση από την κοινωνία ότι αυτόν επιθυμεί ως Δήμαρχο. Μην τον στέλνεις γυμνό. Δεν θέλω να πω για το Ηράκλειο ή για άλλες περιοχές της Κρήτης. Πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Στους 49 συμβούλους έχει 7 ο Δήμαρχος. Ούτε καν τα αξιώματα που προβλέπει ο νόμος δεν μπορεί να στελεχώσει. Μπορεί να κυβερνήσει. Αν δεν υπάρχει μια ευρύτερη αντίληψη συνεργασίας. Και η κουλτούρα αυτή της συνεργασίας απουσιάζει από το πολιτικό μας σύστημα. Γιατί έρχεται η κεντρική πολιτική σκηνή και νομοθετεί για μας, αλλά δεν έχει ρωτήσει τους εαυτούς τους αν αυτό που ζητούν από τους αυτοδιοικητικούς εκείνοι το έχουν καταφέρει. Γιατί δεν το έχουν καταφέρει. Και αυτό είναι δυστύχημα, ξέρετε. Πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να συνεννοούμαστε και να λέμε ένα πράγμα. Τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει το κοινό καλό. Σε αυτό μπορεί να πάμε από διαφορετικούς δρόμους. Αλλά κάπου πρέπει να συναντηθούμε.